Στην ακύρωση όλων των πακέτων διακοπών και τις πτήσεις μέχρι τις 16 Μαΐου προχώρησε και επισήμως η TUI του Ηνωμένου Βασιλείου ως επακόλουθο των ανακοινώσεων του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το χρονοδιάγραμμα εξόδου της χώρας από το lockdown. Μια πάρα πολύ σωστή απόφαση από ένα πολύ σοβαρό οργανισμό όπως είναι η TUI, το οποίο δείχνει σεβασμό στον πελάτη και σεβασμό στους επιχειρηματίες όλου του κόσμου. Όπως δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, στις 12 Απριλίου η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα διεθνή ταξίδια, με την ημερομηνία να μην μπορεί να είναι πριν από τις 17 Μαΐου. Ο World Tours στην Ισπανία είπε ότι τα ξενοδοχεία μου θα είναι ανοιχτά το Μάρτιο για να δεχτούν, ξέρετε, το Πάσχα των Καθολικών είναι Μάρτιο, για να δεχτούν πελάτες το Μάρτιο. Πρέπει λοιπόν κάθε χώρα να αποφασίζει έγκαιρα από τώρα αν θα ισχύει το Πάσχα, τι θα ισχύσει, για να γνωρίζουν και τι θα κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν μπορεί από τώρα να προετοιμάζουν οι πράκτορες ταξίδια για το Πάσχα και τελικά να μην γίνουν. Σε επιστολή προς τους συνεργάτες ξενοδόχους σε όλες τις χώρες, η Διευθύντρια Διεθνούς Αγοράς της TUI Βρετανίας, Helen Caron, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ακυρώσουμε όλα τα πακέτα διακοπών της TUI από τα αεροδρόμια της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έως και τις 16 Μαΐου 2021. Τα πακέτα της TUI από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ακυρώνονται έως και τις 5 Απριλίου 2021. Έχετε εικόνα για την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο δικός χάρτης στο κομμάτι αυτό και τι γίνεται με τη συμφωνία που γίνεται με τα υπόλοιπα κράτη? Κοιτάξτε, προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει συμφωνίες, γιατί το έχει καταλάβει ότι εκεί πλέον πρέπει να πάμε. Έχει, όπως έχει κάνει με την Αγγλία και με το Ισραήλ, και έφερε κάποιο αποτέλεσμα, αρκετά θετικό. Ελπίζω να κάνει και με τη Ρωσία, γιατί άλλες χώρες δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, εννοώ στο να κάνουν συμφωνίες και θα έχουμε κόσμο. Η Ρωσία είναι το θέμα. Γιατί εκεί έχουμε ένα θεματάκι μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, πολιτικό μπορώ να πω σε επιτοπλίστων, και αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις για Τουρκία από Ρωσία είναι κατά χιλιάδες. Κρατήσεις μέσα σε ζών για Τουρκία από Ρωσία είναι κατά χιλιάδες. Και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με αποφάσεις κρατών όπως η Φιλανδία που ακύρωσε τις πτήσεις ως τις 31 Μαΐου, αλλά και η έλλειψη οδηγιών από άλλες χώρες, κάνουν πολλούς να μιλούν για άνοιγμα της τουριστικής σεζόν στη χώρα μας τον Ιούνιο. Τι λένε τώρα τα νέα για τον τουρισμό? Όχι καλά, πλην από Αγγλία, που μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, άρχισαν να έρχονται κρατήσεις. Γιατί οριστικοποιήθηκε κάποια ημερομηνία έναρξης από τη χώρα αυτή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι άρχισαν να έρχονται κρατήσεις. Οι οποίες κρατήσεις για ποιες ημερομηνίες είναι? Με τον Ιούνιο και μετά, γιατί και αυτό είπε τέλος Μαΐου, οπότε έτσι άρχισε να ψυχολογικά ο κόσμος να λέει «Α, θα φύγουμε επίσημα πλέον από την τάδε του μηνός». Και τα μηνύματα τώρα που έχουμε γενικότερα? Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι η σεζόν περίπου διπλάσια τη σεζόν του 20. Δεν είναι τόσο καλό αυτό που λέω, γιατί άμα είναι διπλάσια τη σεζόν του 20, είναι το 40% του οικονομικού αποτελέσματος του 19, για να εξηγούμε τα νούμερα πώς είναι. Αλλά αυτά θα είναι.